Λοιπόν, η ανακοίνωση είναι 12 σελίδες και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε δύο σημεία για να καταλάβουμε περίπου τι λένε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ξεκάθαρη κοστολόγηση. Μετά από ενδελεχή έλεγχο με τις υπηρεσίες, προκύπτει ότι το άμεσο δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιβαρύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα με τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις και μόνο για το πρώτο έτος, υπερβαίνει τα 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνυπολογιζομένων και των διαγραφών στα ιδιωτικά χρέη, για το οποίο υπάρχει πολύ έντονη διαμάχη, συμπληρώνει το Υπουργείο. Είναι κατά προσέγγιση δηλαδή η εκτίμηση. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτά τα 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα αύξαναν το έλλειμμα της χώρας κατά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με το πλεώνασμα 1,5% σήμερα, οδηγώντας τη χώρα πίσω σε δημοσιονομική κρίση. Εάν προσθεθεί και μια μετριοπαθής εκτίμηση κόστους 10 δις για τη διαγραφή ιδιωτικών χρεών, το κόστος των εξαγγελιών ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύεται στα 27,2 δις ή 15 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ επιπλέον έλλειμμα. Τώρα, μια παρατήρηση, αν με επιτρέπεις μόνο, ότι ανατρέχοντας τις 12 σελίδες, είναι προφανές ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου αυτή στηρίζεται σε μια διαφορετική, τελείως συλλογιστική σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ? Ότι το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει πολύ απλά ότι η λύση, η απάντηση στο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι η τόνωση της ζήτησης, η αύξηση της κατανάλωσης όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αύξηση της παραγωγής και η αύξηση των εξαγών. Και γι' αυτό άλλωστε και στις 12 σελίδες δεν υπάρχει η παραμικρή εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει μια αύξηση του ΑΕΠ μέσω της αύξησης της κατανάλωσης της ζήτησης. Χαίρετε, η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει πλέον χάσει το πλεονέκτημα της ανάλυσης πολιτικών πρωτοβουλειών και δεν μπορεί πια να διαμορφώσει την ατζέντα. Έκανε τρεις μέρες να απαντήσει στις εξαγγελίες Τσίπρα από το Σάββατο στην ΔΕΘ. Υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τα κοστολογημένα ως μέτρα που παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη έχει ασκήσει μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση, και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δόθηκε εντολή στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα να φτιάξει ένα αντιπρόγραμμα ουσιαστικά στις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, αναθεωρώντας προς τα πάνω το κόστος βέβαια, αλλά και δεύτερον στην αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία των υπουργών της κυβέρνησης, που από μέρα σε μέρα ανακαλύπτουν την κοινωνική ατζέντα και μιλούν για φιλολαϊκά μέτρα. Ο Νίκος Δένδιας κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι πουλάει αέρα κοπανιστό στους πολίτες με τις εξαγγελίες του. Ενώ αναφερόμενος στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι αυτή θα αφορά μόνο στο 2% του προβλήματος. Ξέρετε πόσα χρήματα στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε για κοστολόγηση έχει αξιολογηθεί η συσάχθεια των 110 δισεκατομμυρίων? 2 δις. Λιγότερο από 2%. Όταν λοιπόν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ανερυθρίαστα με παραμυθίες αποκοιμίζει την ελληνική κοινωνία, τι αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό σύστημα? Ο κύριος Υπουργός διωγγώνει τα προς διαχείριση κόκκινα δάνεια σε 80 δισεκατομμύρια χωρίς να κάνει διαχωρισμό μεταξύ στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά αποκλειστικά τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά των μικρομεσαίων. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, επιμένοντας την κριτική για την ανακατανομή κονδυλίων του ΕΣΠΑ που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά από τη Ρένα Δούρου να πει ποιες χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις της περιφέρειας Αττικής θα περικόψει. Την ίδια ώρα, υπεύθυνος προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στο Βήμα FM για τις προτάσεις του κομματός του και ζήτησε αυτές να μην αντιμετωπίζονται με ακρίβεια ζυγαριάς φαρμακείου. Και αν υπάρξουν αποκλίσεις, αυτές θα διορθωθούν. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και υποστήριξε πως οι δεσμεύσεις Τσίπρα δεν οδηγούν σε νέα ελλείμματα. Όλες οι προτάσεις που γίνονται, γίνονται υπό τις συνθήκες ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Δεν επιστρέφουμε στα ελλείμματα και αυτό, αν θέλετε, ένας περιορισμός όχι μόνο για μας, αλλά για όποιον θέλει να σχεδιάσει την πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή, η παραδοχή είναι ότι δεν πάμε σε ελλείμματα, παρόλο που διεκδικούμε, αλλά αυτό θα γίνει σε επίπεδο Ευρώπης, να εξαιρούνται από τα ελλείμματα οι δημόσιες επενδύσεις, όπως και οι Ιταλοί το θέλουν και πολλοί άλλοι. Η κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, αλλά και η χρηματοδότησή του, έχουν ανάψει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει ένα κόμμα που έχει κατατεθεί το όνομα στον Άγιο Πάγο, που λέγεται «Χαβίζω οικόπεδα, χαβίζω χρέη, σώζω ζωές». Επειδή αυτό το όνομα έχει χρησιμοποιηθεί, προτείνω στο ΣΥΡΙΖΑ αντί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, να λέγεται Χάβιζα. Τα της ανθρωπιστικής κρίσης δεν τίθενται υπό την αίρεση διαπραγματεύσεως. Είναι σαφώς. Χρήματα από το ΕΣΠΑ και χρήματα από το Ταμείο Χρηματοποίησης Σταθερότητας. Το δεύτερο είναι από τη φοροδιαφυγή και από το ζήτημα του λαθρεμπόρου του καυσίμου. Αυτή είναι μια κυβερνητισμού διαχειριστικής, ψιλοφιλάνθρωπης, λαϊκίστικης προσέγγισης και πολιτικής, η οποία προσπαθεί να περιβληθεί και το ένδυμα της επαναστατικότητας, διότι έρχεται η αριστερά.
Το θέμα είναι να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Γιατί ξέρεις, όπως λέγανε κάποιοι φίλοι μου και κάποια τραγούδια, ότι όποιος ξεχνάει το παρελθόν είναι ορφανός. Ήταν πιστός μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε μια ιδέα, την ελευθερία. Η οικογένεια του Παύλου Φίσα με μήνυμά της καλεί όσους πάνε στις εκδηλώσεις να σεβαστούν τη μνήμη του, μετατρέποντάς τες, όπως λέει η μητέρα του Μάγδα, σε ένα μήνυμα ειρήνης ενάντια στη βία, το σκοτάδι και το μίσος όσων αφαίρεσαν τη ζωή του παιδιού της. Εμείς καλούμε όποιον θέλει να συμμετέχει, να έρθει χωρίς πανό και σύμβολα, χωρίς κομματικές εγγραφές και ιδεολογίες, παρά μόνο με χρωματιστά βαλόνια και τραγούδια. Κάθε άλλο θα θεωρηθεί ασέβεια προς τον νεκρό, επειδή δεν ασφαλόταν καμιά πολιτική ιδεολογία. Για σους με πρόδωσαν πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγανικά του και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγανικά του. Είμαι ασχολός και μου λείπει εκτός σαν παιδί μου και σαν φίλο, δηλαδή ας μην το νιώσει και ένας πατέρας αυτό. Πόσο μου λείπει. Ούτε μετρείτε ούτε ζήσετε. Απεριόριστα. Όπως δεν έχει άκρη ο ουρανός, έτσι δεν έχει άκρη και ο πόνος. Ο πατέρας του Παύλου Φίσα θέλησε συμβολικά να δώσει το δικό του μήνυμα, μιλώντας από το σημείο που έπεσε νεκρός ο γιος του. Εδώ έπεσε ο Παύλος. Που θα μπορούσε να μην είχε πέσει, όπως είπα. Θα μπορούσε να είχε φύγει. Να είχε τρέξει. Υπάρχει πρόβλημα. Να σταματήσω. Δεν έτρεχε, σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε, για να σταματήσει αυτός. Γιατί όσο θα έτρεχε ο Παύλος, μια ζωή θα τρέχανε πίσω του. Και μια ζωή θα τρέχουν από πίσω μας. Αυτό είπα πριν, ότι όσο φεύγουμε, αυτοί μας κυνηγάνε. Όσο στεκόμαστε, αντιστεκόμαστε, κάπου τους φρενάρουμε. Εγώ αυτό πιστεύω, ήταν το σκεπτικό του Παύλου. Δηλαδή, γιατί να τρέξω. Τι έχω κάνει και πρέπει να τρέξω. Εγώ έχω το δίκιο, θα τρέχω κιόλας. Και ο πατέρας του Παύλου Φίσα ζήτησε να σταλεί ένα μήνυμα ειρήνης απάντηση μέσα από τις εκδηλώσεις σε όσους ακόμα και τώρα προκαλούν αρνούμενοι, όπως λέει, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για ό,τι συνέβη. Στο κέντρο του Κιέβου, έξω από το κοινοβούλιο, έξαλλοι διαδηλωτές αρπάζουν τον φιλορώσο βουλευτή Βιτάλη Ζουράφσκι και τον πετούν μέσα σε κάδο σκουπιδιών. Από πάνω του πετούν σκουπίδια, νερά, ακόμη και λάστιχα αυτοκινήτων. Παρά τις παρακλήσεις του και τις προσπάθειες που κάνει, δεν τον αφήνουν να βγει. Μάλιστα κάποιος του κρατάει το κεφάλι μέσα στα σκουπίδια. Οι διαδηλωτές που ανήκουν στο κίνημα της πλατείας Μαϊντάν του επιτέθηκαν επειδή ο Ζουράφσκι έφτιαξε τον νόμο σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις πολιτών. Λίγη ώρα νωρίτερα μέσα στη Βουλή, Ουκρανοί βουλευτές ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει μόλις ανακοινώσει την ομόφωνη επικύρωση από το Κοινοβούλιο της Συμφωνίας Εμπορικής Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως μετά ψάλλουν τον εθνικό ύμνο. Σε απευθεία σύνδεση με το Στρασβούργο παρακολουθούν την επικύρωση της συμφωνίας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία που προκάλεσε πριν από μερικούς μήνες την πτώση του Προέδρου Γιανουκόβιτς δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Ιανουάριο του 2016. Η Ουκρανική Βουλή επικύρωσε επίσης τα νομοσχέδια για την παραχώρηση ειδικού καθεστώτος στις ανατολικές επαρχίες και τη χορήγηση αμνηστίας στους αυτονομιστές. Έτσι είναι, Μαρία, με 269 ψήφους υπέρ και 244 κατά, ο Εμμανουέλ Βάλς πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πρόκειται για σχετική πλειοψηφία, καθώς απήχαν από την ψηφοφορία 32 βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το αποτέλεσμα τώρα μας δείχνει ότι η γαλλική κυβέρνηση βγαίνει αποδυναμωμένη. Ίσως αυτό να το γνώριζε ο Φρανσουά Ολάντ μετά και από την ανταρσία του Εμμανουέλ Βάλς. Πολιτικοί αναλυτές τώρα εκτιμούν ότι μια δεύτερη ψήφος εμπιστοσύνης μέσα σε διάστημα 5 μηνών που ζήτησε ο Εμμανουέλ Βάλς, 5 μηνών από την ανάληψη της θητείας του στην Πρωθυπουργία, ίσως και να πρόκειται για έναν στρατηγικό ελιγμό που να είχαν σχεδιάσει, που να έχουν σχεδιάσει ο Εμμανουέλ Βάλς με τον Φρανσουά Ολάντ, ώστε να πετύχουν μια εικονική ενότητα μέσα στο κόμμα για να μπορέσουν να προχωρήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα
σε επίπονες μεταρρυθμίσεις, σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχουν υποσχεθεί Μαρία στις Βρυξέλλες.